Αν η αναχώρηση είναι το τόξο ενός κύκλου που η στερεομετρική προοπτική το κάνει να φαίνεται σαν μια αδυσόπιτη ευθεία, η επιστροφή αντιθέτως μπορεί και να είναι η ευθεία που καμπυλώνει από την προοπτική της θαλπορής του τέρματος. Όπως και να είναι, τα αισθήματά μου γράφουν σήμερα έναν κύκλο. Νιώθω κάπως σαν εκείνους τους παλιούς θαλασσοπόρους που νόμιζαν ότι ενώ. Και αυτό το ενώ δεν είναι παρά ένα ακλόνητο σημείο στο χάρτη που μοιάζει να περιγελά το ζήλο του οδοιπόρου ή την υπαρξιακή αγωνία του γεωγράφου να αποδείξει το υπαρκτό των εμβαδών. Όπως και να είναι, σήμερα, επιστρέφοντας, κλείνω έναν κύκλο. Τροχύλατος κατέβηκα τη χώρα ή την ανέβηκα ως εκεί που γίνεται άλλη και δεν τη λένε πια έτσι. Έδειξα τα χαρτιά μου και ας μην μου τα ζήτησε κανείς. Τριγύρισα παλιούς σταθμούς, τους φωτογράφησα. Φθαρτό υλικό αποτύπωσα σε φθαρτό υλικό. Μίλησα με επιβάτες, μου μιλήσανε και μάλλον κοιταχτήκαμε μονάχα φευγαλέα, μα όλα αυτά ήταν σαν μια πελώρια δέσμη φωτός που έπεσε πάνω στη ζωή μου, αψηφώντας φωτογραφικούς νόμους και αριθμητικές της οπτικής. Σε αυτό μου το ταξίδι άνοιξα διάπλατα το διάφραγμα να μπει το φως των ανθρώπων. Μετά από τόσες προσχώσεις της ιστορίας, οι άνθρωποι ξέχασαν πότε φύσηξε, αν φύσηξε ποτέ, εκείνος ο Ούριος. Αυτό που μπορεί να θυμούνται ακόμα είναι ότι πάντα κάτι γινόταν που ανέβαλε το οριστικό τέλος και μετέθετε τη θυσία για τις επόμενες γενναίες. Δικαιοσύνη δεν λέω, αλλά κάποτε η ταυρίδα θα μας στείλει τον λογαριασμό. Στο ταξίδι της επιστροφής μου μοιρικάζω εντυπώσεις. Γυρίζω πάλι στην αρχή, τότε που προσπαθούσα να δρομολογήσω τις σκέψεις μου. Όλο μου το ταξίδι ήταν μια άσκηση ισορροπίας. Ισορροπίας στις ράγες. Ισορροπίας επί γεωγραφικού χάρτου, επί ξηρού ακμής, επί τοπίων ζώντων και νεκρών. Ισορροπώντας τις ράγες ανάμεσα σε περιοχές που είναι πια κατακυρωμένες στη μνήμη, και σε ένα τοπίο που όλο ένα έφευγε δρομέως προς τα πίσω, καθώς το τρένο διέσχιζε την ενδοχώρα του χρόνου.
ισορροπώντας τις ράγες ανάμεσα στο κλικ μιας φωτογραφικής μηχανής που βαλσαμώνει το χρόνο και σε ένα τρένο που θα ρίσκει και δημιουργούσε το τοπίο πριν το διασχίσει. Ισορροπώντας τις ράγες ανάμεσα σε σώματα και όγκους που περνούσαν σχεδόν απτά μπροστά στο μάτι και σε μια περίπλοκη γεωγραφία του χρόνου όπου το ορατό σχεδόν τεκμερώταν. Ξαφνικά, ένας άνθρωπος σε μια επικίνδυνη στροφή της ζωής του σηκώνει το χέρι και ζητάει να σταματήσει ένα τρένο. Δεν προλαβαίνω να συμφιλειωθώ με τη λογική μιας χειρονομίας που με ξεπερνάει και ήδη με έχει ξεπεράσει και η εικόνα. Μένω με τη γεύση ενός θαύματος που ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή, μιας ταχυδακτυλουργίας που δεν συγχρονίστηκε με την ευπιστία μου. Και τότε, μέσα σε τοπία πυθικά, παγιδευμένο στην ίδια την αμφισημία του εγχειρηματός μου, αναρωτήθηκα. Ένα ταξίδι με το τρένο, τι σημαίνει σήμερα στην Ελλάδα? Μπορεί, σκέφτηκα, μπορεί και να σημαίνει να ολισθαίνεις πάνω σε χαλίβδινες οριζόντιες ράγες που τέμνουν κάθε τόσο υπέροχες νοερές καθέτους. Με άλλα λόγια, να νομίζεις πως μετατοπίζεσαι γεωδυτικά προς τον ορίζοντα του προορισμού σου και εσύ να καταβυθίζεσαι τρυπώντας στρώματα ιστορίες, ανακαλύπτοντας ξανά και ξανά αυτή την παράξενη παλύμψη στη χώρα. Ίσως ακόμα ένα ταξίδι με το τρένο σήμερα στην Ελλάδα να σημαίνει ότι συνειδητά ανταλλάσσεις την ύπουλη βολή της ταχύτητας και την ακαριαία απόλαυση της έκπληξης με τη διαρκή ειδονή μιας ασφαλούς, ράθυμης, γλυκιάς και βαυκαλιστικής επαναληπτικότητας, σαν τα παιδιά που προτιμούν να ακούνε κάθε βράδυ το ίδιο παραμύθι.
Καθώς επιστρέφει σε μια τερατώδη πόλη που έχει προπολού προεξοφλήσει το μέλλον της, το τρένο επιβάλλει σε αυτοκίνητα, πεζούς και άλλους ναυαγούς της ασφάλτου το ιστορικό του βάρος, αυτό που του προσδίδει ισόβια προτεραιότητα. Είναι το τρένο που ένωσε πολιτισμούς, το τρένο που κατέκτησε τη Δύση, το τρένο της μεγάλης λογοτεχνικής παράδοσης που εξέβαλε σαν ποίημα ποταμός στο τελευταίο βλέμμα της Άννας Καρένινα. Ψάχνοντας, βρήκα ακόμα μια διαφορά της τέχνης μου από τις περισσότερες άλλες. Η φωτογραφία είναι ανίκανη να αφηγηθεί. Η φωτογραφία βάζει μια τελεία σε ένα τοπίο ή σε ένα πρόσωπο, στραγγίζοντάς τα, αμβλώνοντας το χρόνο που κυοφορούν. Η φωτογραφία είναι το βίαιο τέρμα μιας ροής, ένα σταλακτήτης χρόνου. Υπηρετώ μια τέχνη που δεν αφηγείται. Δεν μπορώ να πω στην προηγούμενη φωτογραφία, σας έλεγα. Μπορώ. Προστρέχω στον μικρότερο αδελφό, τον κινηματογράφο που, σαν άλλο Σπάρτακος, απελευθέρωσε τη φωτογραφία από αυτή την ιρκτή, προσδίδοντάς της μια έστω ψευδαισθητική δυναμική της συνέχειας. Τον ρωτώ και αυτόν. Το τρένο, λέει ο κινηματογράφος, σαν να αποστηθήσει την προπαίδεια της αφήγησης. Το τρένο μπαίνει στο σταθμό. Thank you.
Είναι που εγώ ποτέ δεν ήθελα να με καλούν για να φωτογραφίζω εγγένεια. Δεν είμαι για τα πανηγύρια εγώ. Εμένα ο φακός μου θέλει να είναι εκεί όπου τριγυρίζει η άβρα των πραγμάτων που έζησαν, που ενοικήθηκαν από τους ανθρώπους και αγαπήθηκαν. Ο φακός μου ονειρεύεται να φουγκραστεί φωνές πίσω από ένα σάπιο σανίδι να διαβάσει τη λαχτάρα μιας άφιξης, στο χόρτο ανάμεσα στις σκουριασμένες ράγες μια δειλή αποχαιρετιστήρια χειρονομία. Τέλος λοιπόν, όχι ακόμα. Το τρένο σήμερα δεν ήρθε ακόμα. Ας είναι καλά μερικά επιρρήματα που απαλύνουν την αίσθηση του χαμένου χρόνου.
Woo!